επαφής για όλες τις προσπάθειες και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα στην περιφέρειά μας. Τώρα, στο θέμα της ημέρας, η οικονομία μας είναι κυρίως γραμμική. Παράγουμε, καταναλώνουμε και δημιουργούμε απορρίμματα. Τα απορρίμματα, αν το καλοσκεφτούμε, είναι μια ανθρώπινη ανακάλυψη. Στη φύση, τα πάντα ανακυκλώνονται από μόνα τους, τα απορρίμματα ενός οργανισμού γίνονται τροφή ενός άλλου. Ενώ στην κυκλική οικονομία, αφού καταναλώσουμε, επαναχρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε, επιδιορθώνουμε. Δεν μιλάμε λοιπόν απλώς για ανακύκλωση, αλλά για ένα πιο ολιστικό οικονομικό μοντέλο, στο οποίο οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Το γεγονός ότι η κυκλική οικονομία έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία από τις προτεραιότητες της. Στη χώρα μας, το κείμενο για την Εθνική Στρατηγική για την κυκλική οικονομία έχει συνταχθεί από το Δεκέμβριο του 2018. Διαβάζω λοιπόν από την εισαγωγή αυτού του κειμένου. Η κυκλική οικονομία αναγνωρίζεται ότι αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, να αποτελέσει καταλήτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Μεταξύ άλλων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και την κοινωνική οικονομία που είναι ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο.